Καλά, τι είσαι ο Χρήστος. Τι κάνεις. Να είναι λίγο ελαστική μαζί μας. Μην περιμένουν θαύματα. Θα προσπαθήσουμε ό,τι είναι το καλύτερο. Γίνεται μια προσπάθεια από όλους. Από όλους γίνεται η ίδια προσπάθεια. Πρώτη προπόνηση λοιπόν στο γήπεδο του Μεσσηνιακού σήμερα, παρουσία του Σταύρου Παπαδόπουλου, ο φυσικός και ουσιαστικός ηγέτης της Μαύρης Θύελλας. Ήρθε νωρίς εδώ, 6 ώρα ήταν στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, μίλησε με τους δημοσιογράφους και τώρα χαιρέτησε έναν-έναν τους παίχτες της Καλαμάτας, προσωπικά όλους. Θυμόταν τα ονόματα ακόμα και παλαιότερων και νεότερων παιχτών, δείγμα του πώς ασχολείται και αγαπάει τη Μαύρη Θύελλα. Και τώρα, όπως βλέπουμε εδώ με τον Γιώργο Μπελογιάννη στην κάμερα, που παρακολουθεί την προπόνηση της Καλαμάτας δίπλα με τον Δημήτρο Τζάκονα, τον αδερφό τον Γιάννη, τον κύριο Γιάννη τον Ηλιάδη και τον Τάκη τον Δρούγα, ο οποίος τον συμβουλεύει και τον ενημερώνει για όλους τους ποδοσφαιριστές, ειδικά για τους πάρα πολύ μικρούς. Βλέπουμε πίσω μας την προπόνηση της Μαύρης Θύελλας, 28 Ιουνίου, σε πολύ καλό κλίμα, σε πολύ καλή ατμόσφαιρα και με κόσμο στην κερκίδα και φίλαθλοι έχουν έρθει όλοι κοντά και στον κύριο Σταύρο, δείγμα του πόσο αγαπάει την Καλαμάτα. Δεν ήρθε μόνο να πάρει τη Μαύρη Θύελλα, είναι και εδώ, παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρακολουθεί τα πάντα, τα γεγονότα, για να οδηγήσει ξανά, όπως μας είπε στην αίθουσα τύπου πριν από λίγο, να οδηγήσει την Καλαμάτα όχι στη Β' Εθνική όπως είχε πει πριν, αλλά στην Α' Εθνική κατηγορία. Υπομονή, φίλες και φίλοι, με Σταύρο Παπαδόπουλο, με τον κύριο Σταύρο, τον ηγέτη της, κοντά η Μαύρη Θύελλα, δεν φοβάται τίποτα. 2-3 χρόνια θα περάσουν και όπως είπε ο ίδιος, ξανά στην Α' Εθνική, αλλά με τη βοήθεια όλων, είπε. Θέλει τη βοήθεια όλων των Μεσσηνίων, όλων των Καλαματιανών, όλων των φυλάδων της Καλαμάτας σε όλη την Ελλάδα. Αυτά και σήμερα από το κήπεδο του Μεσσηνιακού, Σωτήρης Γιωργούτζος, Best TV και Γιώργος Μπελογιάννης στην κάμερα. Η ομάδα που έχουμε βάλει, που έχουμε διαλέξει, ας πούμε, με τους προπονητές, η ομάδα αυτή πρέπει να φύγει σαν αέρας. Το θέμα είναι να μην χάσει ο κόσμος, δηλαδή να ο κόσμος, εάν δει μια-δύο νίκες, θα αφήσει ο κήπεδο πάλι. Εγώ πιστεύω στην Καλαμάτα, στους παίχτες της Καλαμάτας και θα τα αποδείξουν στο κήπεδο τα παιδιά.